θέλει στο βήμα. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές, αλλά και σε όλους, τέλος πάντων, όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, που έχει σκοπό τόσο την ενημέρωση, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Να πω ότι η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πλευρό των προβλημάτων των ΛΟΑΤ συνανθρώπων μας, είτε αυτοί είναι πρόσφυγες και μετανάστες, είτε είναι Έλληνες. Αυτό το έχουμε αποδείξει εμπράκτως μέσα στη Βουλή, στηρίζοντας τα διάφορα νομοσχέδια που αφορούν το θέμα τους και έχουν έρθει στη Βουλή, όπως το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης, όπως το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, για τα παιδιά των, την ιδιωτικότητα για τα παιδιά των μεταναστών. Για την ιστορία να πω νομοσχέδια που αν δεν τα στηρίζαμε θα περνούσαν, διότι η συγκυβέρνηση δεν τα βρίσκε. Λοιπόν, όπως ακούστηκε, είναι αλήθεια ότι οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες, εάν όλοι οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα μια φορά να κάνουν αίτημα ασύλου, διότι προέρχονται από μια εμπόλεμη χώρα και κινδυνεύει η ζωή τους, οι ΛΟΑΤ πρόσφυγες έχουν δύο φορές αυτό το δικαίωμα. Και αυτό διότι περισσότεροι από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία, προέρχεται από χώρες προέλευσης, στις οποίες είναι απαγορευτικό το καθεστώς σε ό,τι έχει να κάνει με την επιλογή της διαφορετικότητάς τους. Ως εκ τούτου, πέρα του πολέμου, κινδυνεύει η ίδια τους η ασφάλεια και η ζωή στη χώρα τους εξαιτίας του καθεστώτος που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματά τους. Δυστυχώς όμως, προβλήματα τέτοιου είδους ρατσισμού υπάρχουν και στη χώρα μας. Εκατοντάδες καταγεγραμμένα κρούσματα. Εγώ κατέθεσα ερώτηση χθες στον κύριο Υπουργό, ακόμα δεν θα την έχει δει, θα τη δει. Σχετικά με το επεισόδιο την προηγούμενη Τετάρτη στη Λέρο, όπου δύο διεμφυλικές γυναίκες δέχτηκαν άνανδρη επίθεση πηγαίνοντας στην κατοικία τους. Και είναι εκατοντάδες τα κρούσματα. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους, δίνοντας τη μάχη όπως νομίζουμε μέσα στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ.